ήδη έχουμε εξαγγείλει μέσα στη θερινή περίοδο στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου της Χίου θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το Κέντρο Κοινότητας. Το Κέντρο Κοινότητας, όπως έχουμε ξανααναφέρει, θεωρείται ένα προνοιακό ΚΕΠ στο οποίο θα μπορεί να απευθύνεται κάθε συμπολίτης μας προκειμένου να εξυπηρετηθεί για πάσης φύσεως ζήτημα που άπτεται οποιοδήποτε προνοιακού ζητήματος. Έτσι λοιπόν, τις ημέρες αυτές βγαίνει στη δημοσιότητα η προκήρυξη του Δήμου της Χίου προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή όσοι συμπολίτες μας ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφορικά με τις προσλήψεις των ατόμων που θα απασχοληθούν στο Κέντρο Κοινότητας. Να σας αναφέρω ότι στο Κέντρο Κοινότητας θα απασχοληθούν 7 άτομα και ειδικότερα 2 κοινωνικοί λειτουργοί πανεπιστημιακής ή τεχνικής εκπαίδευσης, ένας ψυχολόγος απόφοιτος πανεπιστημίου, ένας Ρωμά, ένας Αθήγανος, ο οποίος θα χειρίζεται τα θέματα των οικογενειών Ρωμά και ο οποίος θα παίζει ρόλο διαμεσολαβητή. Είναι μια θέση την οποία το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας προβλέπει να προσληφθεί. Μια θέση ΤΕΗ επισκέπτη υγείας, ο οποίος θα μεταβαίνει στα σπίτια προκειμένου να παρέχει φροντίδα ιατρική και υγειονομική. Ένας διοικητικός υπάλληλος πτυχιούχος πανεπιστημίου διοίκησης επιχειρήσεων, ένας παιδαγωγός ειδικής αγωγής ΠΕ για παιδιά με αναπηρία και όλες αυτές οι θέσεις θα προκηρυχθούν, ήδη έχουν προκηρυχθεί σήμερα και η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από την Παρασκευή 9 του μήνα και καταλήγει την Δευτέρα 19 του μήνα Ιουνίου, οπότε και στη συνέχεια θα γίνει η επιλογή των ατόμων που πρόκειται να προσληφθούν. Με την ευκαιρία αυτή να επισημάνω ότι με άλλη προκήρυξη θα προσληφθούν επίσης άλλα 4 άτομα για το κοινωνικό φαρμακείο και το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου της Χίου, ένας κοινωνικός λειτουργός, ένας βοηθός αποθηκάριου για το κοινωνικό παντοπολείο ΔΕΕ, ένας φαρμακοποιός, πτυχιούχος πανεπιστημίου και ένας ΔΕΕ, βοηθός φαρμακοποιού για το κοινωνικό φαρμακείο. Ευελπιστούμε μέχρι το τέλος της θερινής περίοδου να έχει ξεκινήσει λειτουργία τόσο του κοινωνικού φαρμακείου όσο και του Κέντρου Κοινότητος και έτσι ο Δήμος της Χίου θα μπορεί να παραδώσει, να διαθέσει για τους συμπολίτες μας 2 νέες προνοιακές δομές οι οποίες θα συμβάλλουν τα μέγιστα στην ανακούφιση των προβλημάτων των εμπερίστατων συμπολιτών μας. Αυτοί θα έχουν συμβάσεις για πόσο καιρό? Οι συμβάσεις αυτές θα είναι ετήσιες για 1 χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης άλλα 2 χρόνια, δηλαδή το όλο το σύνολο 3 χρόνια, σύμφωνα με τη χρηματοδότηση που έχουμε από το ΕΣΠΑ. Και βεβαίως, εάν το ΕΣΠΑ συνεχίσει να χρηματοδοτεί τα συγκεκριμένα προγράμματα, θα μπορούν αυτά να λειτουργήσουν, να παρατείνουν τη λειτουργία τους και μετά την τριετία.